Λοιπόν, πάμε πίσω στην επικαιρότητα. Η ώρα είναι 5 και 4. Είστε συντονισμένοι στον Sky και τους 100,3. Πάμε στην πρώτη μας συζήτηση. Η αφορμή για την πρώτη μας συζήτηση είναι η άφεξη των Ραφάλ. Η συζήτηση, ωστόσο, όπως πάντα συμβαίνει όταν μιλάμε για ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, για ζητήματα άμυνας, είναι πολύ πιο ευρεία, γιατί βάζει στο τραπέζι όλα τα δεδομένα. Και το πιο δεδομένο στη δική μας περίπτωση δεδομένο είναι ότι η εξωτερική μας πολιτική και η αμυντική μας θωράκιση σε ένα μεγάλο βαθμό σχετίζεται με το γεγονός ότι συνορεύουμε με την Τουρκία. Μια χώρα που προβάλλει μονίμως διεκδικήσεις, μια χώρα που έχει αποδείξει πως βαδίζει στον δρόμο των προκλήσεων και μια χώρα που αγαπά την οξία ρητορική. Θα ήταν όλα διαφορετικά ενδεχομένως αν γειτνιάζαμε με τη Σουηδία ή τη Δανία. Όμως ο γείτονάς μας είναι η Τουρκία και εκεί θα δώσουμε την έμφαση, καλωσορίζοντας τώρα τον κύριο Ιωάννη Γρηγοριάδη, καθηγητή πολιτικής επιστήμης στο Πανεπιστήμιο του Μπλίνκεν στην Τουρκία και επικεφαλής του προγράμματος Τουρκίας στο Elia MEP. Γεια σας, κύριε καθηγητά. Καλό απόγευμα. Καλησπέρα σας. Η παραλαβή των μαχητικών Ραφάλ, για την οποία συζητάμε σήμερα πολύ, βρίσκεται φαντάζομαι και στο μικροσκόπιο των Τούρκων αξιωματούχων. Η Άγκυρα έχει αποκλειστεί από το πρόγραμμα των F-35, παλεύει να κρατηθεί στο πρόγραμμα των F-16. Είναι μια αναμενόμενη αντίδραση να τους απασχολεί πολύ, έτσι δεν είναι? Είναι δεδομένο ότι αυτές οι εξελίξεις απασχολούν το Τουρκικό Υπουργείο Άμυνας, το Τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, όμως τα μέσα ενημέρωσης μέχρι στιγμής δεν έχουν δώσει ευρεία έκταση στην εξέλιξη. Mm-hmm. Ίσως αυτό έχει να κάνει και με την έμφαση που δίνουν το τελευταίο καιρό στην εσωτερική επικαιρότητα, τα πολλά προβλήματα της χώρας σχέση με τον πληθωρισμό, με την ακρίβεια, αλλά και με το γεγονός ότι πλέον πολλοί Τούρκοι αναλυτές δεν θεωρούν την Ελλάδα ως τον αντίπαλο της Τουρκίας στην περιοχή. Μάλλον την Γαλλία θεωρούν ως τον βασικό ανταγωνιστή των τουρκικών συμφερόντων στην Ανατολική Μεσόγειο και πέραν αυτής. Κατά τούτο, η απόφαση της Γαλλίας να ενισχύσει την άμυνα της Ελλάδος με την πώληση των Ραφάλ τοποθετείται ως μια απόφαση της Γαλλίας να στριμώξει κάπως την Τουρκία, mm-hmm. δίνοντας κάποια όπλα βεβαίως τα οποία είναι υψηλής τεχνολογίας και στα οποία η Τουρκία αυτή τη στιγμή δεν έχει μια τεχνολογική απάντηση, σε μία από τις χώρες με τις οποίες η Τουρκία έχει πολλά προβλήματα. Είναι μόνο το παράδειγμα της Γαλλίας ή γενικότερα βλέπουμε στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε διπλωματικό επίπεδο να αλλάζει κάτι για την Τουρκία, τώρα που και ίσως δούμε κάποια διαφορετική στάση από την Γερμανία μετά την αποχώρηση της Άγγελα Μέρκελ? Μήπως δούμε δηλαδή να... διότι πλέον η νέα κυβέρνηση στη Γερμανία περιλαμβάνει και κόμματα τα οποία είχαν αντιδράσει στην πώληση γερμανικών οπλικών συστημάτων στην Τουρκία όταν ήταν στην αντιπολίτευση. Βεβαίως οι δηλώσεις κατά την αντιπολιτευτική θητεία των κομμάτων δεν το δεσμεύουν απαραίτητα και mm-hmm. κατά την κυβερνητική τους θητεία. Σίγουρα όμως δείχνει ότι η Ελλάδα έχει κατορθώσει να συμπήξει διεθνείς συμμαχίες οι οποίες αυξάνουν και την αποκτρατική ικανότητα της χώρας αλλά και τις επιτρέπουν να έχει πρόσβαση σε πολεμικό εξοπλισμό ο οποίος εξισορροπεί την δημογραφική υπεροπλία της Τουρκίας. Ναι. Αποκτά δηλαδή κάποια ποιοτικά πλεονεκτήματα η χώρα, τα οποία της επιτρέπουν να μιλήσει από ισότιμη θέση mm-hmm. στον γειτονά της. Και με το δεδομένο όπως είπατε, αυτό είναι πολύ σημαντικό, η υπόθεση των F-35. Mm-hmm. Είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα το πώς η Τουρκία από συμπαραγωγός του πιο εξελιγμένου οπλικού συστήματος μαζί με τα Ραφάλ του δυτικού κόσμου βρέθηκε να αποβάλλεται διότι αποφάσισε να προθυμηθεί τους πειράτους S-400 και οι αμερικανικές αρχές θεώρησαν ότι είναι ανεπίτρεπτη η παραμονή της Τουρκίας σε ένα πρόγραμμα συμπαραγωγής εξελιγμένων αεροσκαφών τεχνολογίας stealth αοράτων κατά κάποιον τρόπο την ώρα που η Τουρκία επιτρέπει την πρόσβαση στην ρωσική αμυντική βιομηχανία. Mm-hmm. Οπότε αυτό συνέβαλε στο να χάσει η Τουρκία ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα το οποίο θα είχε αν ήταν η πρώτη χώρα η οποία θα αποκτούσε F-35 και δίνει ίσως και στην Ελλάδα την δυνατότητα να αποκτήσει αυτή η F-35 μαζί με τα Ραφάλ, πράγμα το οποίο θα δώσει ακόμα ισχυρά το πλεονέκτημα στην Ελλάδα στις αερομαχίες στο Αιγαίο.
Κύριε καθηγητά, λαμβάνουν δυστυχώς τα τελευταία χρόνια. Θεωρείτε ότι το επόμενο διάστημα θα είναι κρίσιμο? Είπατε και εσείς νωρίτερα ότι οι αναλυτές, οι Τούρκοι αναλυτές, εστιάζουν περισσότερο στα όσα συμβαίνουν στην τουρκική οικονομία. Ο Τούρκος Πρόεδρος έχει δείξει πολλές φορές ότι ακόμη κι αν αργεί, ετοιμάζει κάτι, δηλαδή... Ίσως αυτή τη στιγμή τον είδαμε στην Αλβανία, σε έναν παραδοσιακό του σύμμαχο, τον Έντι Ράμα. Βλέπουμε ότι προσπαθεί να ρίξει γέφυρα στα Βαλκάνια. Το προσπαθεί εδώ και καιρό. Αποκλείουμε το γεγονός ότι η άφιξη των Ραφάλ και όλα όσα συμβαίνουν και στην Ευρώπη, όπως είπαμε, και γενικότερα στην περιοχή της Μεσογείου, όπου η Ελλάδα έχει δημιουργήσει ισχυρές σχέσεις με βασικούς παίκτες, όπως είναι το Ισραήλ, η Αίγυπτος, η Κύπρος, αποκλείουν όλα αυτά το γεγονός να δούμε ξανά ένταση? Δυστυχώς δεν μπορούμε να αποκλείσουμε τίποτα δεδομένων των εξελίξεων στην τουρκική πολιτική σκηνή. Οι εξελίξεις μεταβάλλονται με πολύ απρόσμενο τρόπο, δεδομένων των προβλημάτων και των έκτακτων καταστάσεων οι οποίες λαμβάνουν χώρα στην Τουρκία. Από εκεί και πέρα, αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι ότι η άξιση της αποτρεπτικής ικανότητας της Ελλάδος σημαίνει ότι το πιθανό κόστος το οποίο θα πληρώσει η Τουρκία προκαλώντας μια κρίση στη σχέση με την Ελλάδα μπορεί να είναι πάρα πολύ μεγάλο και δυσανάλογο σε σχέση με το προσδοκόμενο όφελος. Οπότε, αν ο Τούρκος Πρόεδρος τελικά σκεφτεί το ενδεχόμενο να προκαλέσει μια κρίση στις σχέσεις της Τουρκίας με μία από τις γειτονικές της χώρες για να τραβήξει την προσοχή του κόσμου από τα προβλήματα στο εσωτερικό μέτωπο, το έχει ξανακάνει εξάλλου. Θα είναι η Ελλάδα, διότι πλέον τα ρίσκα που θα πάρει θα είναι πάρα πολύ μεγάλα. Μάλιστα. Άρα αυτό μας δείχνει την ουσία του θέματος για το οποίο συζητάμε σήμερα, γιατί η μέρα αυτή είναι και ουσιαστική εκτός από συμβολική με την άφιξη των Ραφάλ, κύριε καθηγητά. Θα ήθελα και ένα σχόλιο σας για τα όσα είπε ο Ταγί Μπερντογάν πρόσφατα για τον αγωγό East Med, ότι δεν αποτελεί ένα έργο που μπορεί να πραγματοποιηθεί, ότι οι Αμερικανοί τα βάλαν κάτω, τα υπολόγισαν, δεν τους βγαίνει, δεν υπάρχει κάτι θετικό σε αυτή την προσπάθεια, και ουσιαστικά έδειξε πάλι προς την πλευρά της χώρας του. Εντάξει, είναι μια μεγάλη συζήτηση η υπόθεση της αξιοποίησης των κοιτασμάτων της Ανατολικής Μεσογείου. Δυστυχώς, η καθυστέρηση όλων των παικτών στο να ληφθούν αποφάσεις οι οποίες θα οδηγούσαν στην υλοποίηση των συγκεκριμένων σχεδίων υπονόμευσαν και την βιωσιμότητά τους. Βεβαίως, αυτό συνέβαλε, και η αδυναμία λύσης του Κυπριακού και η ένταση όλων των διμερών διαφορών στην περιοχή και η πρόσθεση νέων προβλημάτων. Πρέπει να ξεχνάμε ότι πριν από 15 χρόνια δεν υπήρχε Συριακό Συμφίλιο και δεν υπήρχε Κυλυβικό Συμφίλιο. Από εκεί και πέρα, πλέον ο πλανήτης μας μεταβαίνει σε μια νέα ενεργειακή εποχή και αυτή αναφέρεται σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Οπότε αυτό κάνει ακόμα πιο επιφυλακτικές τις μεγάλες εταιρείες οι οποίες θα έπρεπε να επενδύσουν για να υλοποιηθεί ένα τέτοιο σχέδιο, δεδομένου το ότι καμία από τις χώρες της περιοχής δεν είχε την οικονομική και τεχνική ίσως δυνατότητα να υλοποιήσει αυτό το σχέδιο. Τούτου δεδομένου νομίζω ότι πλέον η συζήτηση θα αναφέρεται στην πιθανότητα να υπάρξει μια συνεργασία των χωρών της Ανατολικής Μεσογείου με ή χωρίς την Τουρκία, με σκοπό την αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενεργείας στην Ανατολική Μεσόγειο, οι οποίες είναι επίσης πολύ σημαντικές και είναι δεδομένες. Ενώ η συζήτηση για τον αγωγό φυσικού αερίου πάντοτε ενήχε την προσδοκία ότι θα ανακαλυφθούν πολύ μεγάλα νέα κοιτάσματα φυσικού αερίου, τα οποία μέχρι στιγμής δεν έχουν ανακαλυφθεί. Και όπως σας είπα και πριν, δεδομένου της αλλαγής παραδείγματος πλέον στην διεθνή αγορά ενέργειας, είναι δυσκολότερο να επενδύσουν μεγάλες εταιρείες σε έρευνες για την ανακάλυψη κοιτασμάτων, δεδομένου του ότι η παγκόσμια οικονομία θα απομακρύνεται σταδιακά από τους υδρογονάνθρακες. Μάλιστα, και μια τελευταία ερώτηση θα ήθελα να σας κάνω. Σε μια ανάλυση του, το περιοδικό Foreign Affairs λέει ότι ο Ερντογάν είναι πλέον πάρα πολύ απελπισμένος. Σε 18 μήνες θα γίνουν εκλογές και θα πρέπει ο κόσμος, οι Ευρωπαίοι και όχι, να θωρακιστούν, γιατί ενδεχομένως στην προσπάθεια να παραμείνει στην εξουσία να φτάσει στα άκρα.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το Καπιτόλιο, το παράδειγμα της 6ης Ιανουαρίου του 2021 στο Καπιτόλιο της Ουάσιγκτον. Υπάρχουν έτσι κάποιες υπογραμμίσεις που λένε ότι μπορεί να φτάσουμε σε μια μη δίκαιη εκλογική διαδικασία. Είναι πολύ νωρίς να τα συζητάμε όλα αυτά, ή απλώς δημιουργείται ένα κλίμα που θέλει τον Ερντογάν να είναι όντως πολύ απελπισμένος για όλα όσα συμβαίνουν στη χώρα του? Σας είπα και πριν ότι δυστυχώς είναι αδύνατο να αποκλείσουμε απρόσμενες ή ακραίες εξελίξεις στο τουρκικό ιστορικό πολιτικό μέτωπο. Ήδη και όλη η συζήτηση για τη μείωση των επιτοκίων είναι μια απόδειξη αυτού του πράγματος, διότι δεν στέκει σε καμιά λογική η πολιτική της τουρκικής κυβέρνησης των τελευταίων εβδομάδων σε σχέση με τα επιτόκια, αλλά εξηγείται μόνο με μια εσωτερική πολιτική λογική, όπου ο Τούρκος Πρόεδρος εμφανίζεται ως ο εφαρμοστής των ισλαμικών αξιών και αρχών στο ζήτημα της οικονομικής πολιτικής, παρά το κόστος το οποίο αποφέρει αυτό το πράγμα. Από εκεί και πέρα υπάρχουν διάφορα σενάρια για το αν πότε θα γίνουν εκλογές, για το αν θα γίνουν εκλογές, για το πόσο δίκαιες θα είναι αυτές. Νομίζω όμως ότι τελικά αυτό το οποίο θα κρίνει τα πράγματα θα είναι η κατάσταση της οικονομίας και κυρίως οι προσδοκίες των παραδοσιακών ψηφοφόρων του κυβερνώντος κόμματος για το προσωπικό τους και το οικογενειακό τους μέλλον. Και συμφέρον, και μάλιστα. Και τα πράγματα δείχνουν δύσκολα για τον Τούρκο Πρόεδρο, διότι φαίνεται ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν πλέον αρχίσει να χάνουν τις ελπίδες τους. Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ πολύ για αυτή τη συνομιλία. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ θερμά. Ο κύριος Ιωάννης Γρηγοριάδης ήταν μαζί μας, καθηγητής πολιτικής επιστήμης στο Πανεπιστήμιο του Μπλίνκεν στην Τουρκία. Είναι και επικεφαλής του προγράμματος Τουρκία στο ΕΛΙΑΜΕΠ.